Για τους νέους, κυρία Πανάκη, επειδή είστε σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, προγραμματίζονται, δεν ξέρω αν είναι στη φάση να ακυρωθούν, τέτοιες μέρες, αυτό το μήνα κάνουν κάποιες εξορμήσεις σε ορεινά θέρετρα οι μαθητές. Δεν είναι κάτι εργονόμενο από το σχολείο, δηλαδή το κάνουν από μόνοι τους και είχαν κρατήσει για 500 άτομα στην Κακοπετρία, για παράδειγμα. Αυτά προβληματίζει το Υπουργείο Υγείας, γιατί είχαμε εδώ τον Υπουργό και σκεφτόταν ακόμα και το διάταγμα. Ναι. Αλλά είναι ένα θέμα πώς μπορείς να Κοιτάξτε, διθασέψεις τους νέους. Ναι. ναι, δεν είναι θέμα το να το διθασέψεις, είναι να αλλάξει την ψυχολογία, γιατί θεωρούν, μάλλον έχουν παρερμηνεύσει την κατάσταση και τη στάση μας. Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα και ιδιαίτερα οι νέοι, γιατί ακριβώς φάνηκε από τα δεδομένα ότι παίζουν αυτή την περίοδο σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της μετάδοσης. Ας προσαρμοστούν για ένα διάστημα, για λίγους μήνες. Δεν θα είναι αυτό εφόρου ζωής. Πρέπει να το καταλάβουν ότι τώρα διανύουμε την κρίση και τώρα πρέπει να επιδείξουμε την υπευθυνότητα για το μέλλον μας. Άρα Ναι. λοιπόν, ναι, συμφωνώ ότι δεν είναι απολύτως απαραίτητο τώρα να κάνουμε τις εκδρομές μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εδώ παρουσία σας. Εγώ.